Κύριε Σαράκη, καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καλή επιτυχία σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι μια περίεργη ώρα. Άλλοι λένε είναι η καλύτερη, άλλοι λένε είναι πολύ κακή. Θα δείξει. Είναι η καλύτερη ώρα. Έτσι νομίζω κι εγώ. Και έτσι νομίζουμε και όλη η ομάδα εδώ. Διότι είναι και το περιεχόμενο της εκπομπής τέτοιο. Που δεν είμαστε και Βέλγοι εδώ στην Ελλάδα, αν κοιμόμαστε από τις 9, από τις 10. Ο Έλληνας ξεκρυπνάει και μας κάνετε ποδαρικό. Αν πάμε καλά, θα το έχετε πιστωθεί. Αν δεν πάμε, θα το έχετε χρεωθεί. Θα πάτε πολύ καλά. Θα πάτε πάρα πολύ καλά. Επειδή μας κάνετε ποδαρικό στη νέα ζώνη. Λοιπόν, κύριε Σαράκη, τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Και θα ήθελα πριν μας τα απαντήσετε ένα-ένα, να θυμίσουμε για λίγο, για λίγο χρόνο εννοώ. Το σκάνδαλο Νοβάρτης πώς ξεκίνησε και ποιοι ζήτησαν να ερευνηθεί το σκάνδαλο Νοβάρτης? Ήταν οι αμερικανικές αρχές. Σωστά. Σωστά. Ναι. Έχουν, να το υπενθυμίσουμε στον κόσμο και άλλη μια φορά, γιατί ακριβώς υπάρχει μια πληθώρα πληροφόρησης γύρω από το σκάνδαλο Νοβάρτης και ο κόσμος έχει μπερδευτεί. Γιατί κάποιοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι σκάνδαλο, ότι είναι μια σκευωρία. Ότι είναι σκευωρία και αυτή η υπόθεση έχει αφετηρία την καταγγελία δύο στελεχών της πολυεθνικής εταιρείας Νοβάρτης, η οποία κατατέθηκε ενώπιον των Αμερικανικών αρχών και ειδικότερα ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαγοράς τον Αύγουστο του 2016. Θα πρέπει όμως να θυμίσουμε στους τηλεθεατές σας ότι για να κατατεθεί αυτή η μηνυτήρια αναφορά είχε προηγηθεί μια έρευνα που ξεκίνησε, ιδιωτική έρευνα από το δικηγορικό μας γραφείο, από τον Ιούνιο του 2014. Και ολοκληρώθηκε αυτή η έρευνα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, γιατί δεν είναι κάτι το εύκολο να κατατεθεί μια τέτοια αναφορά στις Αμερικανικές αρχές, τον Αύγουστο του 2016. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2017, ένας τρίτος μάρτυρας, ένας τρίτος πληροφοριοδότης, όπως τον λένε οι Αμερικανοί, κατέθεσε μια νέα αναφορά με άλλα στοιχεία, συμπληρωματικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά τις αθέμητες πρακτικές της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας στην χώρα μας. Και έγινε βάση της Νοβάρτης, λέμε. Βάση του Ομοσπονδιακού νόμου των Ηνωμένων Πολιτειών, που είναι γνωστός ως FCPA και αναφέρεται στη διαφορά αξιωματούχων σε τρίτες χώρες, και όταν λέμε τρίτες χώρες εννοούμε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτή η πρώτη αναφορά που κατατέθηκε τον Αύγουστο του 2016 διέρευσε στον ελληνικό τύπο και ξεκίνησε η ελληνική έρευνα. Κατά συνέπεια, όποιος μιλάει για σκευωρία θα πρέπει σε αυτή τη σκευωρία να θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι και τις Αμερικανικές αρχές. Και το FBI το ίδιο. Αν πιστεύει βεβαίως, γιατί εμπλέκεται και η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς των ΗΠΑ της Αμερικής, αλλά και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ της Αμερικής, που υπάγεται το FBI. Αν λοιπόν μιλάμε για σκευωρία, τότε εμπλέκονται σε αυτή τη σκευωρία και οι Αμερικανικές αρχές. Αν λοιπόν το πιστεύει κάποιος αυτό, τότε τι να πω, είναι, δεν θέλω να το σχολιάσω. Τα πολιτικά πρόσωπα ποιος τα βρήκε πρώτος, κύριε Σαράκη? Το FBI, και τα έδωσε στις ελληνικές αρχές, διότι πια ξέφευγαν από τις δικές του αρμοδιότητες. Αυτό το οποίο εγώ πώς μπορώ έγινε να σας πω είναι ότι όλα αυτά τα οποία κατέθεσαν στις Αμερικανικές αρχές οι τρεις μάρτυρες κάνουν αναφορά και στον ρόλο των πολιτικών προσώπων που είχαν στην χειραγώγηση της αγοράς της αγοράς από τη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Είναι αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών όμως να διερευνήσουν τον ρόλο και την εμπλοκή, την τυχόν εμπλοκή των πολιτικών προσώπων στις συγκεκριμένες πρακτικές. Θα τονίζω για τους θεατές, γιατί είναι και 1,5 χρόνος τώρα από τότε που έσκασε το σκάνδαλο Νοβάρτης, και θα δούμε σε λίγο, γιατί ο κόσμος έχει μια καχυποψία, η αντιπολίτευση λέει ότι έχει καθυστερήσει αρκετά πέρα από την κατηγορία της σκευωρίας. Αλλά οι πρώτοι που έπεσαν στα πολιτικά πρόσωπα ήταν οι Αμερικανικές αρχές, σωστά? Οι Αμερικανικές αρχές είχαν όλες εκείνες τις μαρτυρίες και όλα εκείνα τα στοιχεία. Που έδειχναν πολιτικά πρόσωπα. Και λένε στην Ελλάδα ερευνήστε τα. Διότι, τις κατευθύνσεις, το πώς χειραγωγήθηκε η αγορά από τη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία, και φυσικά υπήρχαν αναφορές και σε πολιτικά πρόσωπα. Μάλιστα. Επαναλαμβάνω όμως ότι η αρμοδιότητα των Αμερικανικών αρχών περιορίζεται στα πρόσωπα τα οποία συνθέτουν την δράση της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας. Έχουν αρμοδιότητα να ελέγξουν τα στελέχη, το έργο της φαρμακοβιομηχανίας, διότι αυτή είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, άρα υπάγεται ο έλεγχός τους για το αν ήταν σύνομες οι πρακτικές ή όχι στον Αμερικανικό νόμο και στις Αμερικανικές αρχές. Τα πολιτικά πρόσωπα είναι Έλληνες πολίτες και αρμοδιότητα έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Γι' αυτό και υπάρχει η αμοιβαία συνεργασία, υπάρχει δικαστική συνδρομή, η οποία ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές και ανταποκρίθηκαν οι Αμερικανικές αρχές και ζήτησαν να διερευνηθεί σε βάθος η υπόθεση σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Άρα αναμένεται να το φωτίσει η ελληνική δικαιοσύνη
την εμπλοκή, την τυχόν εμπλοκή των πολιτικών προσώπων. Θέλω να πω κάτι τώρα στους τηλεθεατές και θα με βοηθήσετε να το περιγράψουμε και εσείς και ο Άγγελος, ο οποίος παρακολουθεί mm-hmm. από την πρώτη στιγμή ως ερευνητής, δημοσιογράφος το θέμα. Ένα βίντεο που έχει πέσει στην αντίληψή μας και του Άγγελου και τη δική μας και τη δική μου. Και επειδή είμαστε δημόσια τηλεόραση, δεν μπορούμε να το δείξουμε, δεδομένου ότι είναι υλικό από τη δικογραφία, έτσι δεν πάει, κύριε Σαράκη? Ναι, είναι... Και δεν είναι, δηλαδή όταν βλέπουμε να διαρρέουν δικογραφίες, κανονικά είναι παράνομο αυτό που γίνεται, έτσι δεν συμβαίνει? Ναι, κανονικά απαγορεύεται, η ανάκληση να το πω έτσι, είναι μυστική, ναι, αλλά ναι. Στην Ελλάδα ήθιστε οι δικογραφίες να διαρρέουν στον τύπο, ναι. Αλλά δεν υπάρχει κανείς κάτι να φοβάται όταν υπάρχει μια αυτό να μου πείτε. Διαρροή. Αλλά ξέρετε. Θέλω να πω αυτό λοιπόν. Για τα βίντεο που για υπάρχουν. Για το συγκεκριμένο που ξέρω εγώ τουλάχιστον. Mm-hmm. Ναι, αλλά να κάνω ένα σχόλιο. Βεβαίως, όσα έτσι, θέλετε. Γιατί ακριβώς. Ναι, ναι. Ξέρετε, με αφορά αυτή η υπόθεση και όταν ακούω ότι υπάρχει σκευωρία και όταν ακούω ότι υπάρχουν και γίνεται μια κριτική, οξία κριτική για αυτό το σκάνδαλο, το οποίο δεν είναι ελληνικό σκάνδαλο, είναι παγκόσμιο σκάνδαλο. Διεθνές, βέβαια. Διεθνές σκάνδαλο, διότι η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία ελέγχεται για τις αθέμητες πρακτικές της όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και στην Τουρκία και στην Ιταλία και στην Νότια Κορέα, αλλά και σε άλλες χώρες στον κόσμο. Εδώ είναι που εμάς μας αφορά, είναι ένα μέρος αυτού του σκανδάλου, του διεθνού σκανδάλου. Και στις άλλες χώρες συμπλέπονται για τα πολιτικά βίντεο. Πρόσωπα. Κοιτάξτε. Αυτή την πρακτική την ακολουθούσαν και αλλού, κύριε Σαράκη, και σε άλλες χώρες. Είχαν εφάρμοζαν αθέμητες πρακτικές για να χειραγωγήσουν την αγορά. Μάλιστα. Εγώ δεν γνωρίζω το βάθος της έρευνας στις άλλες χώρες. Ναι. Γνωρίζω όμως ότι προχωρούν οι έρευνες και γνωρίζω και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ότι στον προϋπολογισμό της, η συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία, στον παγκόσμιο προϋπολογισμό της, προβλέπει 2 δισεκατομμύρια περίπου δολάρια για τις για τα νομικά έξοδα και για τα τυχόν πρόστιμα τα οποία θα επιβληθούν. Έχουμε δηλαδή μια φαρμακοβιομηχανία που η ίδια προβλέπει στον προϋπολογισμό της, αν θέλετε, σημαντικά χρηματικά ποσά, τα 2 δισεκατομμύρια ανά έτος, δεν είναι ψυχουλά, ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ευθύνες, νομικές ευθύνες που έχει απέναντι σε διάφορα κράτη. Αλλά έχουμε μια νοοτροπία που λέει το εξής, ότι ναι, κάνω αθέμητες πρακτικές για να χειραγωγήσω την αγορά, αλλά αυτές θα τις κοστολογεί, ναι, σε χρήμα. Ναι. Σαν να, γι' αυτό σαν, και έχει πληρώσει και πρόστιμα ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι μου σε λίγο κύριε Σλάπας προημερών. Στο παρελθόν έχει πληρώσει γύρω στα 390 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Ευελπιστούμε ότι αυτή την φορά, σε αυτή την υπόθεση, σε αυτό το κομμάτι το οποίο μας αφορά εμάς οι οποίοι προσφύγαμε στην Αμερικανική δικαιοσύνη, ότι το πρόστιμο θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Διότι έχουμε εισφέρει πάρα πολλά στοιχεία και ξεκινάω από εκείνο που είπατε πιο πριν και βίντεο. Και έχω σκάσει, Άγγελε. Ναι, και μπορείς να κάνεις κάποια αμφισβητούν ότι να το δείξουμε αυτό για λόγους που εξηγήσαμε. Ακριβώς. Που δείχνει στέλεχος της Νοβάρτης, έτσι. Είναι να λέει πώς δαμάζαμε το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Ακριβώς, το οποίο κατά τη διάρκεια ενημέρωσης εργαζομένων ουσιαστικά εξηγεί το πόσο στενές είναι οι σχέσεις με την κυβέρνηση. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες από αυτού? Κοιτάξτε, εγώ θα διαβάσω ένα που έχει πει ο Άρνοντ Πλους Βαν Άμστελ, ένα κορυφαίο στέλεχος της φαρμακοβιομηχανίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά, φαίνεται σε δικογραφία, ότι η Νοβάρτης είναι το καλύτερο μέρος για να δουλέψεις μαζί του, είτε είσαι γιατρός, είτε είσαι ασθενής, είτε είσαι μέλος της κυβέρνησης. Γι' αυτό και περιμένω από την ελληνική δικαιοσύνη να καλέσει επιτέλους τον Βαν Άμστελ να δώσει εξηγήσεις τι εννοεί με αυτές τις φράσεις. Τι είναι ο κύριος Γιατί Βαν Άμστελ, είναι ένα κορυφαίος τέλεχος. Ανήκει στην διευθυντική ομάδα, μάλιστα, στην μητρική εταιρεία, ο οποίος καθοδηγεί και τα υπόλοιπα στελέχη στις διάφορες χώρες. Τα έχει πει πριν από μερικά χρόνια και είναι καταγεγραμμένα στην δικογραφία. Δεν έχει κληθεί ακόμα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι επικεντρωμένος στην αμερικανική έρευνα. Ναι. Παρακολουθώ όμως και την ελληνική έρευνα, γιατί είναι ένα κομμάτι αυτής της έρευνας και είναι, αν θέλετε, η απόρρια της αμερικανικής έρευνας. Και περιμένω με αγωνία την ελληνική δικαιοσύνη να είναι τολμηρή και να επιταχύνει τις διαδικασίες. Γιατί δίνει το δικαίωμα σε ένα τέτοιο μείζον σκάνδαλο σε κάποιους να αμφισβητούν το βάθος του σκανδάλου και το μεγέθος του σκανδάλου. Και έχει ευθύνη η ελληνική δικαιοσύνη. Βλέπουμε δηλαδή την ελληνική δικαιοσύνη να, σε ό,τι αφορά την μαφία των φυλακών, αυτό που ονομάζεται μαφία των φυλακών, να εφαρμόζει ταχύτατες διαδικασίες και μάλιστα και με δικονομικές ακρότητες. Να συλλαμβάνονται δικηγόροι οι οποίοι είναι και έγνωσης διαμονής και είναι και σε μια ηλικία για ένα δίκημα το οποίο επισύρει ποινή καθήρυξης 5 έως 10 έτη.
και εδώ που έχει λελατηθεί το δημόσιο χρήμα να πηγαίνουμε με ρυθμούς χελώνας, να δίνουμε το δικαίωμα να αμφισβητείτε το μέγεθος του σκανδάλου. Και αυτό το σκάνδαλο που έχει αναφορά έχει στο δημόσιο συμφέρον, στο δημόσιο χρήμα. Σε μια χώρα η οποία είχε πτωχεύσει και αντιμετώπισε όλη η ελληνική κοινωνία τα δεινά αυτής της πτώχευσης. Είχαμε μείωση συντάξεων, είχαμε μείωση μισθών, είχαμε ανθρώπους που απόλυσαν την εργασία τους. Ανθρώπους οι οποίοι τα όνειρά τους και να φεύγουν στο εξωτερικό για να μπορούν να βρουν εργασία. Και να λείπουν δισεκατομμύρια από τον δημόσιο κορβανά την ίδια ώρα που κόβονταν οι συντάξεις και να μην αναζητάει η ελληνική δικαιοσύνη να αποδοθούν ευθύνες, αυτό με προβληματίζει. Γιατί οι ρυθμοί της ελληνικής δικαιοσύνης, θα το πω, έχουμε δικαίωμα ως πολίτες να κρίνουμε και τους ρυθμούς της δικαιοσύνης. Είναι ρυθμοί χελώνας και με προβληματίζει. Τι εννοείται σας προβληματίζει? Μα υπάρχουν πληθώρα. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια σκοπιμότητα ή είναι άλλοι λόγοι? Είναι και βεβαίως τα δύο και υπάρχει μαζί. Σκοπιμότητα. Υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν θέλω να σπάσω αυγά. Διότι ακριβώς το πολιτικό όταν σύστημα. Όταν λέτε δικαιοσύνη, εννοείται κάτι συγκεκριμένο στην εισαγγελία κατά της διαφθοράς, κάπου αλλού, σε κάποια άλλα παράκεντρα? Τη συγκεκριμένη υπόθεση την διαχειρίζεται η εισαγγελία της διαφθοράς. Θεωρώ λοιπόν ότι θα έπρεπε να είχαν γίνει περισσότερα πράγματα σε συντομότερο χρόνο από ό,τι έχουν γίνει, διότι ακριβώς τραυματίζουν, αν θέλετε, την έρευνα. Διότι δεν είναι δυνατόν να μην προχωράει αυτή η έρευνα ένα τόσο μεγάλο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει άλοθη. Εδώ έχουμε η μπλοκή και της αμερικανικής δικαιοσύνης. Ναι. Έχουμε και τη συνδρομή της αμερικανικής δικαιοσύνης. Και διαβάζουμε και το γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια συνεργασία. Η ποιότητα της συνεργασίας είναι ευθύνη και των δύο πλευρών. Έχουμε διαβάσει ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτή τη συνεργασία. Γιατί υπάρχουν προβλήματα? Κάποια στιγμή πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός. Γιατί η δικαιοσύνη, κυρία Κρυβοπούλου και κύριε Προβληστιάνο, απονέμεται εν ονόματι του ελληνικού λαού. Σύμφωνα. Και εδώ δεν είναι μια ιδιωτική διαφορά όπως είναι αυτό που είναι στην επικαιρότητα του το θέμα μεταξύ των δικηγόρων και κάποιων ιδιωτών για κάποιες οικονομικές απαιτήσεις. Εδώ μιλάμε για ένα σκάνδαλο το οποίο αναφέρεται στο δημόσιο ταμείο, στο χρήμα των Ελλήνων πολιτών. Μας αφορά όλους. Εάν υπήρξε κάποιοι που αυτό το χρήμα πήγε σε τσέπες ιδιωτών, σε ιδιωτικά συμφέροντα, θα πρέπει να ερευνηθεί. Και μιλάμε για την δημόσια υγεία. Σύμφωνοι, αλλά... Ποιοι προκαλούν αυτή τη, συγγνώμη, Κατερίνα, αυτή τη δυσλειτουργία ανάμεσα στις αρχές τις αμερικανικές και τις ελληνικές? Η συνεργασία είναι μεταξύ των Ελλήνων δικαστών και των Αμερικανών εισαγγελέων. Αυτοί γνωρίζουν ποιο είναι το επίπεδο της συνεργασίας. Αυτοί έχουν την ευθύνη να έχουν μια καλή συνεργασία, γιατί υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής. Αυτή η έρευνα να φτάσει στο βάθος και να αποφέρει αποτελέσματα. Και όποιος έχει την εμπλοκή να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και να λογοδοτήσει, όποιος δεν έχει θα πρέπει να απαλλαγεί. Και θα πρέπει να υπάρχουν κοινή πορεία, κοινά αποτελέσματα. Εγώ αυτό πιστεύω. Ότι δεν μπορεί να είναι σκάνδαλο για την Αμερική και εδώ να είναι σκευωρία. Δεν είναι κοινή η πορεία τους, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εγώ εύχομαι να είναι καλή η συνεργασία και να έχουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Και να έχουμε αποτελέσματα. Και ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Προβολησιάνο? Γιατί έχω την πολυτέλεια να γνωρίζω τα στοιχεία τα οποία εισέφερε στις αμερικανικές αρχές οι εντολείς μου, οι τρεις πληροφοριοδότες που τυχάνω να είναι υπό την προστασία της αμερικανικής δικαιοσύνης. Είναι στοιχεία συντριπτικά, τα οποία για εμένα είναι αδιάσυστα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν αθέμητες πρακτικές της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας για την χειραγώγηση της αγοράς, η οποία ξεκινάει από την συνταγογράφηση, από την κατευθυνόμενη συνταγογράφηση, δηλαδή να χειραγωγούν τους γιατρούς, να κατευθύνουν την ιατρική κοινότητα, να συνταγογραφούν συγκεκριμένα φάρμακα, όχι προς όφελος της υγείας του ασθενούς, αλλά προς όφελος οικονομικό της φαρμακοβιομηχανίας. Και ταυτόχρονα να πλήττεται ο δημόσιος προϋπολογισμός. Γιατί μας είχαν χειραγωγήσει σε τέτοιο σημείο όπου ένα μεγάλο μέρος, είχαμε το μεγαλύτερο ΑΕΠ στην Ευρώπη να πηγαίνει στο φάρμακο και ενώ είμαστε ένας μικρός πληθυσμιακά λαός, μόλις 10 εκατομμύρια, εμείς συναγωνιζόμασταν τον προϋπολογισμό για την υγεία της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας. Που σημαίνει δηλαδή ότι είχαμε προϋπολογίσει χρήμα όχι για την υγεία των Ελλήνων πολιτών, αλλά για την οικονομική υγεία των πολυεθνικών εταιριών. Και αν κάποιοι το έκαναν αυτό από αφέλεια, τότε να αναλάβουν πολιτικές ευθύνες. Αν το έκαναν διότι είχαν και ίδιοι όφελος, θα πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.
Πάντως είναι σοβαροί οι υπενιγμοί τους οποίους αφήσατε για καθυστέρηση, κύριε Σαράκη. Είναι σαφέστατος. Είστε πολύ σαφείς, σαφέστατος. Γι' αυτό και προβληματίζομαι και εγώ. Είμαι σαφέστατος. Ναι. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Ναι. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πρόσωπα που θέλουν να μιλήσουν και δεν τους καλούν. Ποιος τα μπλοκάρει αυτά? Ποιος? Το πολιτικό μας σύστημα. Γιατί το πολιτικό μας σύστημα γνωρίζετε άρεσε το πολιτικό και ιδίω, σύστημα και γενικά, το γνωρίζει και η και το πολιτικό σύστημα είναι και η κυβέρνηση, είναι και η αντιπολίτευση. Ποιος τον μπλοκάρει? Είναι... Η επιχειρή να τον μπλοκάρει. Κοιτάξτε, το πολιτικό, όταν λέμε οικονομικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, είναι το συνθέτουν πολιτικά πρόσωπα, σαφώς, επιχειρηματικά συμφέροντα τα οποία συνδέονται με τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Κάποιοι δεν θέλουν να βγει το σκάνδαλο, δεν θέλουν να μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια ότι κάποιοι σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο εκμεταλλεύτηκαν το αγαθό της υγείας όχι προς όφελος των πολιτών, αλλά προς ίδιον όφελος. Δηλαδή, για να έχει κέρδη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία, αλλά και θα πρέπει να διερευνηθεί αν για τις αποφάσεις τους, εκείνες οι αποφάσεις που οδήγησαν στα κέρδη της συγκεκριμένης φαρμακοβιομηχανίας, ήταν αποφάσεις που έγιναν από βλακεία ή από δόλο ή από συμφέρον. Έχουν πολιτική επιρροή, δηλαδή κάποιοι, θεωρείτε, λέτε ότι κάποιοι προσπαθούν να επηρεάσουν πολιτικά την εμπλοκή. Αυτοί οι κάποιοι δεν μπορεί να είναι την κυβέρνηση. Μπορεί να είμαστε μπορεί μετά, κανείς μπορεί να είναι μας να υποθέσει. Κοιτάξει, η κυβέρνηση, είναι λογικό να θέλει αυτή η υπόθεση να βγει και αν να καταπέσει, προχωρήσει. Η κυβέρνηση δεν ξέρει να που να κρυφτεί. Αν ακριβώς, καταπέσει η υπόθεση Νοβάρτης, δεν έχει κανένα συμφέρον να μία περίοδο στην οποία κυβερνούσε η πολιτική της αντίπαλη. Άρα η κυβέρνηση έχει το πολιτικό συμφέρον να βγει αυτή η υπόθεση. Εκείνοι που δεν έχουν συμφέρον, ναι, θεωρώ ότι είναι οι εμπλεκόμενοι και αυτοί οι οποίοι τους στηρίζουν τους εμπλεκόμενους καθαρά για πολιτικά συμφέρον. Ναι. Θεωρώ όμως ότι είναι ανοησία. Έχουν τέτοια επιρροή να μπλοκάρουν πράγματα, αυτό λέτε? Μα... γνωρίζουν οι τηλεθεατές σας, μπορεί να είμαστε μετά τα μεσάνυχτα, αλλά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει περάσει στο Σύνταγμα την ασυλία, την ποινική ασυλία των υπουργών. Ο περιβόητος νόμος περιευθύνσης υπουργών που γίνεται τόσο πολύ μεγάλη κουβέντα και εμπνευστής της είναι ο Ευάγγελος εμπνευστής του συγκεκριμένου νόμου είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατοχύρωσαν την ασυλία, την ποινική ασυλία των υπουργών. Έχουμε δηλαδή πολίτες δύο ταχυτήτων. Ο Έλληνας πολίτης να λογοδοτήσει απέναντι στον εισαγγελέα, αλλά ο πολιτικός, ο υπουργός για να λογοδοτήσει θα πρέπει να του δώσει άδεια η Βουλή και υπάρχουν και άλλες προθεσμίες παραγραφής. Mm-hmm. Γι' αυτό και ναι, βλέπετε να γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για την παραγραφή. Αποσβεστικές προθεσμίες. Είμαστε το μόνο κράτος, το μόνο πολιτισμένο κράτος, αλλά και ας μου επιτραπεί και η έκφραση και από τον τρίτο κόσμο, που γίνονται τέτοιες διακρίσεις και μάλιστα κατοχυρωμένες στο Σύνταγμα μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών. Λες και η πολιτική είναι αθώες περιστερές, παρθένες και είναι κατά τεκμήριο αθώοι. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Το γνωρίζουν οι τηλεθεατές και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι έχουμε ένα διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Και γιατί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά? Όχι γιατί το λέω εγώ και εσείς ή το λένε κάποιοι, αλλά γιατί το βιώνουν στο πετσί τους. Η διαφθορά στην χώρα μας τη γνωρίζει ο Έλληνας πολίτης. Γιατί έχει συμβιώσει με αυτή τη διαφθορά. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς είναι τέτοιο το σύστημά μας που δεν θέλουμε να την αγγίξουμε τη διαφθορά. Γιατί αυτοί που την προασπίζονται ποιοι είναι? Είναι η πολιτική εξουσία και η επιχειρηματική εξουσία. Βλέπετε τον τύπο. Ο τύπος από τα 10 έντυπα, τα 9 έντυπα λένε ότι πρόκειται για σκευωρία. Αυτό από πού το γνωρίζουν τύπος, ότι είναι σκευωρία? Όμως γνωρίζουν τα στοιχεία της δικογραφίας, ναι, γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έχουν κατατεθεί, τι στοιχεία υπάρχουν μέσα στη δικογραφία και βγάζουν μια απόφαση και λένε σκευωρία. Αυτοί που το λένε σκευωρία χωρίς να έχουν δει τη δικογραφία, πώς το λένε, τι συμφέροντα εξυπηρετούν, τι σκοπιμότητες εξυπηρετούν, τι πιστεύω εγώ? Ότι φοβούνται να μάθει ο λαός την αλήθεια. Η αντιπολίτευση κατά βάση δηλαδή λέτε. Γιατί η αντιπολίτευση είναι εκείνη που κοιτάξτε, μιλάει για σκευωρία. Εγώ το, ξέρετε κύριε Ακριβοπούλου, κάνω ναι, τον εξής διαχωρισμό. Ναι. Σε εμπλεκόμενους και σε μη εμπλεκόμενους. Έχετε δίκιο. Εγώ σαν νομικός έτσι τον προηγούμενο. Εγώ το ρωτώ δημοσιογραφικά και υπάρχουν για να εμπλεκόμενοι, ναι, οι οποίοι αυτοί ναι, συγκεκριμένοι εμπλεκόμενοι ναι, εκπροσωπούν σύμφωνα ισχυρά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Ναι, και αυτά τα συμφέροντα προτιμούν να μην λάμψει η αλήθεια, να μην μάθει ο λαός την αλήθεια. Γιατί? Γιατί αν μάθει ο λαός την αλήθεια θα οργιστεί. Ξέρετε τι είναι να υπάρχουν να έχουμε ακριβό φάρμακο?
Ξέρετε τι σημαίνει και να πηγαίνει κόσμος από το γεγονός αυτό, το ακριβού φαρμάκο. Δηλαδή, το ξέρουν και οι τηλεθεατές, ότι το φάρμακο κάνει καλό, θεραπεύει, αλλά έχει και παρενέργειες. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο τηλεθεατής ότι το φάρμακο, όταν είναι ακριβό, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στο ακριβό φάρμακο. Και όταν γνωρίζει ότι αυτό το φάρμακο είναι ακριβό, όχι γιατί πράγματι πρέπει να είναι ακριβό βάσει, αν θέλετε, της κυκλοφορίας του ή της πραγματικής του αξίας, αλλά γιατί μπαίνει ένα καπέλο και αυτό το καπέλο πηγαίνει στις τσέπες κάποιων ιδιωτικών συμφερόντων, τότε ναι, θέλει να τιμωρηθεί αυτός που το έχει κάνει. Γιατί η υγεία είναι ένα πολύτιμο αγαθό, ναι, και πρέπει να έχουμε πρόσβαση όλοι μας. Ξεκινήσαμε να λέμε με τον Άγγελο πριν αυτή τη γνώση που έχουμε και οι δύο από ένα από τα υλικά που περιέχονται στη δικογραφία. Είστε και χυμαρώδες, είστε και καταπέλτες αυτά που λέτε. Συγχωρέστε με, κύριε Κρυμπογούλου, και ζητάτε συγγνώμη για τους τηλεθεατές. Όχι, κύριε Σαράκη, γιατί σας ευχαριστώ γι' αυτό, δεν το λέω επικριτικά. Αυτή η υπόθεση κάθε άλλο με αγγίζει πάρα πολύ. Και όταν και επειδή γνωρίζω πώς δημιουργήθηκε, πού έχει προχωρήσει, πού μπλοκάρει και ποιοι την μπλοκάρουν. Και όταν βλέπω κάποιους να δείχνουν με το δάχτυλο και να λένε ότι υπάρχουν κακοποιείς και βορεί, εγώ είμαι υποχρεωμένος εν ονόματι των εντολέων μου και εν ονόματι των συνεργατών μου που έχουμε αφιερώσει πάρα πολλές ώρες δουλειάς, να βγούμε στον ελληνικό λαό και να τους πούμε, εάν εμείς είμαστε σκευωροί, να ξέρει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχουν κλέφτες που εκμεταλλεύτηκαν την πολιτική εξουσία που τους έδωσε ο ελληνικός λαός για πλουτισμό. Και δεν είχαν καμιά ντροπή, κανέναν ενδιασμό να το κάνουν στο χώρο της υγείας, που αφορά όλους μας. Αν αυτά τα χρήματα που λελατήθηκαν από το Δημόσιο Ταμείο πήγαιναν πράγματι στον χώρο της υγείας, δεν θα είχαμε καμία περίοδο που να έχουμε ελλείψεις στα νοσοκομεία. Και δεν θα είχαμε την ανάγκη κανενός. Γιατί μιλάμε για ποσά, για ένα φάρμακο, μόνο για ένα φάρμακο της Νοβάρτης, έχασε το Δημόσιο Ταμείο 374 εκατομμύρια. Μόνο για ένα. Και γίνεται συζήτηση για να πάρουμε τη δόση του ενός δις. Που είναι δικά μας χρήματα. Στο Eurogroup, ναι, το τελευταίο. Και δεν είναι ακριβώς δόση κιόλας, για να μην γίνει παρεξήγηση. Ξέρετε, κύριε Κρυβοπούλου, έχω ακούσει και θα το πω. Και γι' αυτό και ακριβώς είμαι οργισμένος. Και έχω πει ότι αν προκληθώ ή αν θαυτεί αυτή η υπόθεση, θα αναλάβω το κόστος να βγάλω τα στοιχεία. Θα δώσετε εσείς. Γιατί έχω ακούσει να λένε στελέχη της Νοβάρτης πώς χειραγωγούσαν τους γιατρούς, όχι μόνο απλούς γιατρούς, ναι, καθηγητές πανεπιστημίου. Πώς χορηγούσαν μέχρι και τα διδακτορικά τους για να ελέγχουν τη συνταγογράφηση. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνετε, κύριε Προπολισιάνο, στον γιατρό και εσείς να έχετε ανάγκη, να μην έχετε την ανάγκη ενός φαρμάκου ή ένα άλλο φάρμακο και να σας προτείνει ένα συγκεκριμένο φάρμακο γιατί ο γιατρός έπαιρνε δώρα από τη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία. Αυτό είναι ηθικό, είναι επιστημονικά ορθό, θέλουμε να συμβαίνει ή πρέπει να το σταματήσουμε, να το πατάξουμε και να κόψουμε το χέρι και αυτού που δίνει τα δώρα στον γιατρό, γιατί ακριβώς επηρεάζει την επιστημονική του κρίση, αλλά και σε αυτόν τον γιατρό που είναι κακός γιατρός και επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία, που παραβλέπει το επιστημονικό του καθήκον και το ιατρικό του καθήκον και συνταγογραφεί ένα φάρμακο το οποίο βλάπτει και την υγεία αλλά και το δημόσιο ταμείο. Επειδή είπατε ότι ξέρετε ποιοι μπλοκάρουν και πώς το μπλοκάρουν το ζήτημα της διερεύνησης. Το ερώτημα είναι αυτά τα πολιτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν τέτοιες στοχεύσεις, μέχρι πού μπορούν να επηρεάσουν την εισαγγελία κατά της διαφθοράς, ενώ φτάνουμε μέχρι την κορυφή, δηλαδή μιλάμε για την κυρία του Λουπάκη ή μιλάμε για εφισταμένους, εφόσον είπατε ότι γνωρίζετε πώς μπλοκάρει αυτή η διαδικασία. Εγώ γνωρίζω ότι αυτή η έρευνα θα έπρεπε να είχε προχωρήσει προγενέστερα, να μην φτάσουμε στην ύποπτη περίοδο να διαβιβάζεται η δικογραφία στη Βουλή. Ναι. Ύποπτη περίοδο, τι εννοώ, λίγο πριν την ανανέωση της θητείας της κυρίας του Λουπάκη. Ναι. Είναι λογικό ο πολίτης και να προβληματίζεται και να λέει, γιατί το κάνετε τώρα, κυρία του Λουπάκη, που σε λίγες ημέρες κρίνεται η ανανέωση της θητείας σας. Είναι ύποπτο για τον πολίτη και γι' αυτό τιμέμφωμαι την εισαγγελία διαφθοράς να πλησιάζουν οι εκλογές και να έχουμε σε εξέλιξη αυτή την υπόθεση. Όλα αυτά γιατί γνωρίζω ότι είχαν όλα εκείνα τα στοιχεία για να μπορέσει να προχωρήσει η έρευνα και να μην καθυστερεί. Διότι πάντοτε η έρευνα, η καθυστέρηση στην έρευνα
ως δικηγόρος έχω να πω ότι ωφελεί τον εμπλεκόμενο. Δεν ωφελείται από την καθυστέρηση της έρευνας η απονομή της δικαιοσύνης. Και ποιον εμπλεκόμενο? Αυτόν που είναι ένοχος. Ο αθώος βιάζεται να προχωρήσει η έρευνα. Ναι. Ο αθώος μπρόχνει τη δικαιοσύνη και λέει και φωνάζει και την καλή: κάντε γρήγορα, διότι ακριβώς έχω όλα εκείνα τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την αθωότητά μου, την μη εμπλοκή μου στην υπόθεση. Και θέλω πια να αθωωθώ και να βγει. Μάλιστα. Είναι σοβαρά, πάρα πολύ σοβαρά αυτό που λέτε και πολύ σοβαρότεροι υπενιγμοί. Όχι, δεν κάνω υπενιγμούς. Σαφώς, είμαι σαφέστατος. Θεωρώ ότι αυτή η έρευνα δεν την έχει διαχειριστεί ορθά η εισαγγελία. Μάλιστα. Διαφθοράς. Δεν είναι δυνατόν αυτή η έρευνα να πηγαίνει κομματάκι-κομματάκι, να προχωράει κομματάκι-κομματάκι. Δεν μπορεί να μιλάμε για σκάνδαλο Νοβάρτης και να μην βλέπω εμπλεκόμενος από την Νοβάρτης. Στη δικογραφία υπάρχουν ονόματα συγκεκριμένα στελεχών που έχουν εμπλοκίσει αθέμητες πρακτικές. Υπάρχουν καταθέσεις υπηρεσιακών παραγόντων. Υπάρχουν καταθέσεις μαρτύρων. Και ξέρετε κάτι για την ευτυχία? Συγγνώμη που σας διακόπτω. Αλλά οι καταγγελίες των πληροφοριοδοτών στην Αμερική, ήρθε η έρευνα εδώ και επιβεβαιώθηκε από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ναι. Από διάφορα στελέχη επιβεβαιώνονται. Ναι. Επιβεβαιώνονται. Είναι ίδια η νομολογία όμως, κύριε Σαράκη. Δηλαδή, αν κάποιος χρησιμοποιήσει στην Αμερική, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, ή αν λέω ανοησία νομική, χρησιμοποιήσει στοιχεία που είναι προϊόν υποκλοπής, με την έννοια ότι παίρνεις στικάκια, παίρνεις υλικό, ανοίγεις φακέλους, ανοίγεις υπολογιστές, παίρνεις σκληρούς δίσκους. Δεν είναι κατηγορούμενος. Στην Ελλάδα είναι κατηγορούμενος. Είναι η ίδια η νομολογία. Αν εγώ θέλω να συμβάλλω, ως δημοσιογράφος, εγώ σας λέω, στην έρευνα, ας πούμε, για ένα έγκλημα τύπου Νοβάρτης. Και σας φέρω υλικό το οποίο είναι προϊόν υποκλοπής, γιατί ηχογραφούσα τη συνομιλία του κυρίου Σαράκη με τον κύριο Προβολισιάνο. Αν το φέρω στη δικαιοσύνη, με διώκει η δικαιοσύνη? Ή πρέπει να με κάνει προστατευόμενο μάρτυρα? Είναι η ίδια η νομολογία που ισχύει σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ελλάδα? Είναι βέβαιο ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, ναι, η νομοθετική εξουσία, έχει θεσπίσει αυστηρότητες ποινικές διατάξεις, αποτρέποντας τον ιδιώτη, ναι, να ηχογραφεί ένα έγκλημα. Ναι. Στην Αμερική σίγουρα είναι διαφορετική, ναι, η δικαιοσύνη, γιατί ακριβώς υπάρχει η βούληση, η βούληση, και είναι σε, η βούληση να αποκαλύπτονται τα σκάνδαλα της εξουσίας. Ναι. Έτσι. Ακόμα και αυτό που δεν γνωρίζει ο τηλεθεατής, και θα ήθελα να το πω, γίνεται μεγάλη κουβέντα για την νομιμότητα της οπλοφορίας στην Αμερική. Ναι. Ξέρετε γιατί έχουν δώσει το δικαίωμα της οπλοφορίας στους Αμερικανούς πολίτες? Για να διαφυλάττουν το Σύνταγμα έναντι της πολιτικής εξουσίας. Δηλαδή, η φιλοσοφία είναι ότι είναι ένοπλος λαός για να προστατεύεται από την αφαιρεσία της πολιτικής εξουσίας. Mm. Αν θα διαβάσετε την τροπολογία που αναφέρεται στην οπλοφορία, δεν την έχουν για να προφυλάσσονται μόνο από την προσωπική ασφάλεια. Όχι, αλλά θεωρούν, υπάρχει και μια άλλη διάσταση που λένε πολύ, θεωρούν, λένε τα λόμπι, τα λόμπι στον... Πέρα από αυτή τη διάσταση. Ναι, θεωρούν, εσείς λέτε ποια είναι η νομική κάλυψη για την... Ότι το Σύνταγμά τους το νομικό υπόβαθρο για έχει την φιλοσοφία, μάλιστα, ότι ο λαός πρέπει να προστατεύεται έναντι της αφαιρεσίας της πολιτικής εξουσίας. Εμείς έχουμε την πολιτική εξουσία που να θεσπίζει νομοθετήματα, ναι, και να διασφαλίζεται να μην μπορεί κανείς να τα αποκαλύψει. Δίνουν το δικαίωμα μόνο στις νόμιμες συνακροάσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Κρυπούλου και κύριε Προβολισιάνο, υπάρχουν, δεν είναι μόνο τα βίντεο, δεν είναι μόνο ηχογραφήσεις. Υπάρχουν στοιχεία, στοιχεία, πάμπολα στοιχεία που συνθέτουν αυτό το σκάνδαλο και αποτυπώνουν τις ενοχές του καθενός στη διαδρομή. Υπάρχουν συντριπτικά στοιχεία. Τι βλέπουμε όμως? Να υπάρχει μία αδράνεια, να υπάρχει μία δειλία. Και γιατί υπάρχει αυτή η δειλία? Διότι ο δικαστής δεν είναι πραγματικά ανεξάρτητος στην ελληνική πολιτεία. Α. Διότι ο δικαστής τι λέει? Αύριο μπορεί να έχουμε εκλογές, αύριο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Και ποιες θα είναι οι συνέπειές μου? Ξέρει ότι είναι απροστάτευτος απέναντι στην μήνυν των πολιτικών. Και φοβάται. Έχουμε δειλούς δικαστές. Φοβούνται την πολιτική εξουσία. Ενώ όταν έχουμε τους δικηγόρους απέναντί τους, τους βγάζουν εντάλματα συλλήψεως, στέλνουν την αντιτρομοκρατική να τους συλλάβει. Κακώς, ενώ όταν πρόκειται αυτό για πολιτικούς, λένε, συγνώμη, να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα πολιτικά πρόσωπα. Είναι δεύτερη φορά που το λέτε. Κακώς έγινε αυτό. Ναι, ναι, για μένα ήταν μια δικονομική ακρότητα. Ποιο, το να συλληφθούν δικηγόροι? Να συλληφθούν οι δικηγόροι οι οποίοι είναι γνωστοί διαμονή. Και ναι, με ένταλμα συλλήψεως το θεωρώ ότι είναι δικονομική ακρότητα.
είναι πρόσωπα γνωστής διαμονής και θα μπορούσαν να κληθούν και να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται από τη δικονομία. Το θεωρώ δικονομική ακρότητα. Υπάρχει λεγόμενη μαφία των φυλακών κατά τη γνώση σας και γνώμη σας. Υπάρχει εγκληματικότητα μέσα στις φυλακές, ναι. Υπάρχει η μαφία των φυλακών, αλλά υπάρχει όμως και η μαφία του φαρμάκου. Σύμφωνα, και βλέπω τη μαφία των φυλακών να την αντιμετωπίζουν με αυστηρότητα και με ταχύτητα και βλέπω τη μαφία του φαρμάκου να την αντιμετωπίζουν με δισταγμό η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να έχει τα ανακλαστικά. Άρα αντιμετωπίστηκε η μαφία των φυλακών. Δεν λέτε κακώς θα πρέπει να διερευνηθούν τα εγκλήματα. Κάνετε τη σύγκριση της ταχύτητας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Κάθε έγκλημα θα πρέπει να διερευνάται και μάλιστα οι δεχθεί εγκλήματα. Αναφέρουμε στην ταχύτητα, στα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης. Ορθώς υπήρξαν. Όμως θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Ναι. Θα μπορούσαν να γίνουν τα πράγματα διαφορετικά. Δεν χρειαζόταν η αντιτρομοκρατική για να συλλάβει έναν 85χρονο συνάδελφο καταξιωμένο, ο οποίος δεν ήταν ύποπτος φυγής και δεν ήταν ύποπτος για τέλεσης νέων αδικημάτων. Εντάξει, εκεί είναι η κριτική μου. Θεωρώ όμως ότι η δικαιοσύνη έχει στο συγκεκριμένο σκάνδαλο, δεν το διαχειρίζεται όπως θα έπρεπε να το διαχειριστεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Την άποψή μου, γιατί ακριβώς γνωρίζω τα στοιχεία τα οποία έχουν κατατεθεί στις αμερικανικές αρχές και έχουν δοθεί στις ελληνικές αρχές. Δεν μπορεί οι αμερικανικές αρχές αυτά τα στοιχεία να τα θεωρούν αξιόλογα. Και γιατί τα θεωρούν αξιόλογα? Γιατί είναι ανοιχτή η έρευνα. Μάλιστα. Γιατί προχωράει η έρευνα. Ναι. Και θα έχουμε αποτελέσματα από αυτή την έρευνα. Και η ελληνική δικαιοσύνη, το σκάνδαλο που έχει γίνει στην πατρίδα μας, εμείς να κολυσιεργούμε και να δίνουμε την δυνατότητα στους εμπλεκόμενους να ευρίζουν και να εκφοβίζουν. Γιατί μόνο στην χώρα μας συμβαίνει αυτό, να εκφοβίζονται οι μάρτυρες, να απειλούνται οι μάρτυρες εκείνοι που αποκαλύπτουν και να μιλάνε ότι θα τους κρεμάσουν στο Σύνταγμα. Είμαστε κράτος δικαίου. Όποιος αποκαλύπτει να κρεμαστεί στο Σύνταγμα και όποιος έχει κλέψει να γίνει βουλευτής στο Κοινοβούλιο και υπουργός. Αυτό το βίντεο στο οποίο, το οποίο ξεκίνησε όλο αυτό το ξεδίπλωμα, κύριε Σαράκη, που, στο οποίο αναφερθήκαμε πριν και με τον Άγγελο και που δείχνει, θυμίσα μου το Άγγελε, δείχνει είναι ένα στέλεχος Νοβάρτης. Ο κύριος Φαν Άμστελ, αυτό το ανώτατο διοικητικό στέλεχος, το οποίο ουσιαστικά κάνει μια ενημέρωση στους εργαζομένους και τους εξηγεί το πόσο στενές είναι οι σχέσεις της εταιρείας με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα, υπάρχει και μία άλλη. Δαμάζει το πολιτικό σύστημα. Ακριβώς. Ποια περίοδο γίνεται αυτό? Την περίοδο 10-12. 10-12. Ναι, εκεί πέρα. Ναι. Εκεί πέρα. Μάλιστα, θυμάμαι συγκεκριμένα από τη δικογραφία, υπάρχουν και αναφορές για το πόσο ευχαριστημένος ήταν ο κύριος Φαν Άμστελ, κυρία Σαράκη, για το γεγονός ότι συγκεκριμένα φάρμακα όπως το Τζιλένια εισήχθησαν στην αγορά πολύ πιο γρήγορα από ό,τι ο ίδιος και η εταιρεία προσδοκούσε. Δηλαδή, είχαν ένα business plan. Mm-hmm. Και εμείς καταφέραμε να το εξυπηρετήσουμε πλήρως. Είχαμε μια μεγάλη προθυμία στην εισαγωγή φαρμάκων απαραίτητων για τους ασθενείς, αναγκαίων για τους ασθενείς. Αλλά κάναμε fast track διαδικασίες και προτιμούσαν να εισάγουν τα φάρμακα στην χώρα μας, γιατί προφανώς βρήκαν αδύναμους τους θεσμούς για να πάρουν υψηλές τιμές. Και αφού έπαιρναν τέτοια υψηλή τιμή στην χώρα μας, έπαιρναν υψηλή τιμή και σε άλλες αγορές. Δηλαδή, ήταν ένα σχέδιο χειραγώγησης της αγοράς και των υπηρεσιακών παραγόντων τιμολόγησης του φαρμάκου, διότι πετυχαίνοντας υψηλή τιμή στην Ελλάδα, μπορούσαν κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή η χώρα μας ήταν χώρα αναφοράς, να επιτύχουν υψηλές τιμές σε χώρες όπως είναι η Τουρκία. Ναι. Με 80 εκατομμύρια πληθυσμό. Όπως είναι η Ρωσία, με 180 εκατομμύρια πληθυσμό. Όπως είναι η Βραζιλία, με 80 εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να σκεφτείτε ότι όταν είχαν ένα ευρώ υπερκοστολογημένο το φάρμακο, μόνο ένα ευρώ, που δεν ήταν ένα ευρώ, ήταν δεκάδες ευρώ υπερκοστολογημένα και εκατοντάδες ευρώ αρκετές φορές, τα κέρδη τους ήταν κέρδη δισεκατομμυρίων. Και εγώ αναρωτιέμαι, όλοι αυτοί οι υπηρεσιακοί παράγοντες που έλαβαν μέρος στη διαμόρφωση αυτής της υψηλής τιμής, το έκαναν από βλακεία, από αφέλεια ή είχαν κάποιο συμφέρον? Και επειδή ακριβώς αυτή η αφέλειά τους, η βλακεία τους ή το συμφέρον τους έβλαψε την τσέπη όλων μας, δεν θα πρέπει να λογοδοτήσουν.
Εγώ θα διακινδυνεύσω να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς Έλληνας πολίτης που να μην πιστεύει ότι υπάρχει σκάνδαλο Νοβάρτης και με εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Συμφωνώ. Από όπου και αν προέρχεται που λέμε, ό,τι και αν ψηφίζει, ό,τι και αν προτιμά. Ελάχιστοι. Γιατί όλοι στην κοινωνία ζούμε την κανονική και βλέπουμε, φαντάζομαι και εσείς γίνεστε δέκτης. Μα και τώρα ξέρετε τι μου λένε. Δεν είναι εκεί. Ορίστε. Όλοι λένε υπάρχει σκάνδαλο. Ναι. Αλλά ξέρετε τι λένε όλοι. Ότι θα θαυτεί. Αυτό μου λέγανε εμένα από την πρώτη μέρα φίλοι γνωστοί, φίλοι και αντίπαλοι, φίλοι και εχθροί, γνωστοί και μη γνωστοί. Μήπως το κουκουλώσουν. Τώρα όμως έχουμε εξέλιξη. Ο κύριος Λοβέρδος πήγε. Στάλει, ας πούμε, για τον κύριο Λοβέρδο το ερώτημα. Εγώ δεν θέλω να το προσωποποιήσω. Όχι, δεν το λέω για να προσωποποιήσω. Και να πω για τον κύριο Λοβέρδο. Ο κύριος Λοβέρδος θα κλείσει. Λέω ότι είναι μια αρχή ο κύριος Λοβέρδος. Λέω ότι έγινε, άνοιξε ο κύκλος. Ναι. Αλλά θα ακολουθήσουν κι άλλοι, δεν θα ακολουθήσουν. Η δικαιοσύνη δεν είναι ένα σύριελ με επεισόδια. Η δικαιοσύνη έπρεπε να πάνε δεν απονέμεται αλλά κάτι. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη αποκρισταλώσει η δικαιοσύνη τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και θα έπρεπε ήδη να έχουμε τις διώξεις. Και θα έπρεπε κατά εμένα, επειδή μιλάμε για ένα μείζον οικονομικό έγκλημα εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, θα έπρεπε να έχουμε και συλλήψεις. Δεν μπορεί να βγαίνουν εντάλματα συλλήψεων για τους πολίτες, για δικηγόρους ή για τον οποιονδήποτε πολίτη. Ας μην μιλά, να είμαστε ακόμα στο στάδιο του σημειώματος εξηγήσεων. Ξέρετε, ακόμα στο στάδιο του σημειώματος εξηγήσεων. Ξέρετε, κυρία Κρυβοπούλου, εδώ και κύριε Προβελισιάνο, ξέρετε γιατί έγκλημα μιλάμε, δεν το καταλαβαίνει. Εντάξει, το καταλάβει, νομίζω ότι το έχουν αντιληφθεί όλοι, κύριε Σαρέα. Το έχουν αντιληφθεί, αλλά να καταλάβουν. Και το οικονομικό ότι και το όταν πολιτικό. Πήγαιναν στον γιατρό, ναι. Ο γιατρός τους συνταγογραφούσε φάρμακο, όχι εκείνο το οποίο απαιτούσε η ασθένειά τους, όχι το καταλληλότερο, αλλά εκείνο που ήταν από ανταλλάγματα. Δηλαδή τον έβλεπε τον ασθενή, ναι. Όχι ως ασθενή όπως είχε λάγματα. Δηλαδή τον έβλεπε τον ασθενή, ναι. Όχι ως ασθενή όπως είχε δώσει όρκο, αλλά ως πελάτη. Αυτός ήταν ένας κακός γιατρός, είχαμε εκμαυλισμό της ιατρικής κοινότητας. Και αν δεν έχουμε εμπιστοσύνη στους γιατρούς που πηγαίνουμε και προστρέχουμε για την υγεία μας, τότε δεν είναι ένα μείζον θέμα. Όταν έχουμε την κοστολόγηση φαρμάκων, τα οποία τα αποζημίωνε ο ελληνικός λαός από το ειστήριμά του μέσω της εφορίας, γιατί δεν το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός, τι συνέβαινε. Πήγαινε, το έγραφε ο γιατρός στο φάρμακο, πήγαινε στο φαρμακείο, έδινε μια συμμετοχή που θα μπορούσε να ήταν μικρότερη εάν δεν υπήρχαν αυτές οι υπερβολικοί φαρμακευτικοί δαπάνοι. Και επειδή έδινε 5 ευρώ, δεν καταλάβαινε ότι εκείνη τη στιγμή που έδινε 5 ευρώ, αργότερα μέσω του ταμείου του αποζημίωνε το φάρμακο με άλλα 100 ευρώ από τη δικιά μας τσέπη όλων. Έβλεπε ο Έλληνας πολίτης ότι πήγαινε στο φαρμακείο και το έπαιρνε το φάρμακο 5 ευρώ, αλλά αγνοούσε ότι εκείνη τη στιγμή αυτό το φάρμακο έδινε τη συμμετοχή του 5 ευρώ, ναι. Αλλά έπαιρνε από τις τσέπες όλων μας άλλα 100 ευρώ παραπάνω. Κερατιάτικα που λέει ο ελληνικός λαός. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχει 1,5 χρόνο που βγήκε η υπόθεση, ναι. Περίπου, ήταν Φλεβάριο του 18, δεν ήταν Άγγελε, και τώρα έχουμε Απρίλη, που πρώτο έγινε η ένταρξη με όλες αυτές τις. Όλα αυτά που ακολούθησαν. Πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος πια το έχει εμπεδώσει στο ότι συνίσταται το σκάνδαλο Νοβάρτης και ως οικονομικό έγκλημα και ως πολιτικό, υπό την έννοια ότι όλο αυτό που περιγράφατε με τους 4 και πλέον χιλιάδες γιατρούς δεν θα μπορούσε παρά να γίνεται με πολιτική κάλυψη. Προφανώς. Κύριε Κρυβοπούλου, 4.000 είναι οι γιατροί που έχουμε στοιχεία. Α, είναι παραπάνω. Έτσι. Ποιος δεν είναι το ερώτημα. Ψάχνουμε να βρούμε τους γιατρούς, ναι. Οι οποίοι ήταν έξω από αυτό το φαύλο σύστημα. Ναι. Θέλω όμως να δούμε το από υπάρχουν, εδώ και πέρα. Υπάρχουν. Αλλά αυτοί όμως, να το πούμε έτσι, γιατί αυτούς πρέπει να τιμούμε. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να λένε στη φαρμακοβιομηχανία, γράψε μου ένα δημοσίευμα που να με προβάλλει. Ναι. Αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν με χρήματα της φαρμακοβιομηχανίας στα διάφορα ιατρικά συνέδρια για να επιμορφώνονται. Ναι. Είχαμε και έναν αθέμητο ανταγωνισμό στον κόσμο, στον ιατρικό κόσμο. Ναι. Από τους 10. Εμπλεκόμενους, πώς είπατε ότι πρέπει να τους λέμε, εμπλεκόμενοι και μη εμπλεκόμενοι. Εμπλεκόμενοι. Εγώ θα πω από τους 10 φερόμενους όσο φέρονται εμπλεκόμενοι μέχρι να αποφαθεί η δικαιοσύνη. Τα πέντε πολιτικά πρόσωπα από τα 10, η υπόθεσή τους, το θέμα Νοβάρτης, η εμπλοκή τους, μπήκε στο αρχείο.
δεν έχουν δίκιο όταν μιλούν για διαπόμπευση και ότι κάποιος πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός που θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος που εισηγήθηκε το νόμο περί ευθύνης υπουργών στη συνταγματική αναθεώρηση και πέρασε στο Σύνταγμα, όπου υποχρεώνει τον Έλληνα εισαγγελέα από τη στιγμή που γίνεται αναφορά του ονόματος ενός πολιτικού να μην συνεχίζει την έρευνα, να μην διασταυρώνει εάν υπάρχει εμπλοκή ή όχι, αμελητή να διαβιβάζει τη δικογραφία στη Βουλή. Άρα λοιπόν αυτός που οφείλει να ζητήσει συγγνώμη για την εμπλοκή των συγκεκριμένων προσώπων οι οποίοι έκρινε η εισαγγελία ότι θα πρέπει να πάνε στο αρχείο είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αυτός έχει θεσμοθετήσει και μέσω του συντάγματος ότι είναι υποχρεωμένος ο δικαστής, ο εισαγγελέας, όταν ακούγεται το όνομα ενός πολιτικού, αμελητή, να μην διερευνά την τυχόν εμπλοκή του, αλλά να την στέλνει τη δικογραφία στη Βουλή για να πάρει την άδεια για να συνεχίσει ο δικαστής την έρευνά του. Άρα λοιπόν, ποιος να ζητήσει συγγνώμη? Ο κύριος Βενιζέλος οφείλει να ζητήσει συγγνώμη καταρχήν από τον ελληνικό λαό για αυτόν τον νόμο που είναι πρόκληση. Πρόκληση για τη δημοκρατία, πρόκληση απέναντι στην ιστορία μας, στην δημοκρατική μας ιστορία, και να συζητάμε ακόμα το 2019 να είναι σε ισχύ αυτός ο νόμος. Άρα από εδώ και πέρα τι θα πρέπει να περιμένουμε μετά και το άνοιγμα του κύκλου, έτσι όπως άνοιξε με τις ενστάσεις και τις καταγγελίες που ευθαρσώς εσείς διατυπώνετε εδώ για εμπλοκή, για απόπειρα εμπλοκής, για καθυστερήσεις. Άρα τι να περιμένουμε, κύριε Σαράκη, με βάση τη δική σας συλλογιστική? Καταρχήν, τι εκτιμάτε εσείς ότι περιμένουμε? Θα σας πω. Καταρχήν, μιλάμε για μια μεγάλη νίκη κατά της διαφθοράς. Μάλιστα. Ότι η φαρμακοβιομηχανία, και δεν μιλάμε μόνο για τη συγκεκριμένη φαρμακοβιομηχανία, πλέον έχει συμμορφωθεί. Ναι. Δηλαδή, μάλλον στο μεγαλύτερο βαθμό έχουν συμμορφωθεί, ανέχονται πλέον ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν και να σέβονται τον Έλληνα πολίτη. Ναι. Δηλαδή, έχουμε πλέον φθηνότερα φάρμακα. Αυτές οι πρακτικές πλέον δεν υπάρχουν, έχουν εξαλειφθεί από την αγορά, γιατί φοβούνται, και δεν φοβούνται την ελληνική δικαιοσύνη, φοβούνται την αμερικανική δικαιοσύνη, διότι πλέον γνωρίζουν ότι έχει ανοίξει ο δρόμος του πραγματικού ελέγχου, ότι είναι εύκολο πλέον να προσφύγει στην αμερικανική δικαιοσύνη και να ελεγχθούν. Έχουμε δηλαδή πλέον μια συμμόρφωση της φαρμακοβιομηχανίας με την νομιμότητα. Τώρα, εάν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ναι. Και αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Ναι. Εγώ έχω επενδύσει στην αμερικανική δικαιοσύνη. Μάλιστα. Γι' αυτό και όταν με ρωτούσαν πολλοί γιατί αυτά τα στοιχεία δεν τα πήγατε στην ελληνική δικαιοσύνη. Ναι. Γιατί βλέποντας την εξέλιξη της έρευνας στην ελληνική δικαιοσύνη, όλοι δικαιολογούν ναι, για όλους. Δεν μιλάω μόνο για τα πολιτικά πρόσωπα. Σας είπα. Υπάρχουν ευθύνες, ποινικές ευθύνες των στελεχών της φαρμακοβιομηχανίας, των δραστών, αν θέλετε, αυτών των αθέμητων πρακτικών. Δεν είναι μόνο οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί δεν θα είχαν εμπλοκή εάν δεν υπήρχαν εκείνοι που τους πρόσφεραν. Ναι. Που τους έδιναν την ευκαιρία να παρανομήσουν υπέρ τους. Και το ανάποδο. Και οι άλλοι δεν θα είχαν αυτή την απόλυτη ελευθερία να κινούνται. Όπως και αν δεν ξέρουν ότι είχαν πολιτική κάλυψη. Έτσι, μα ακριβώς και να φτάσουμε να εγκρίνεται ένας προϋπολογισμός του υπέρογκες φαρμακευτικές δαπάνες σε τέτοια μεγάλα ποσά και να ανοίξουν την όρεξη των φαρμακοβιομηχανιών. Ναι. Δεν νομίζω ότι. Τώρα, εδώ ότι που βρισκόμαστε. Να σας πω. Ναι. Αυτό που ενδιαφέρει τον Έλληνα πολίτη. Η αμερικανική δικαιοσύνη είμαι βέβαιος ότι θα προχωρήσει. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Είμαι βέβαιος. Στα πολιτικά πρόσωπα. Δεν έχει αρμοδιότητα στα πολιτικά πρόσωπα. Γι' αυτό σας ρωτώ τώρα. Αυτό είναι που αναρωτιέται ο κόσμος. Έχει η ελληνική δικαιοσύνη. Όμως το σκάνδαλο Νοβάρτης είναι ένα παγκόσμιο σκάνδαλο. Αυτό το οποίο συνέβη στην Ελλάδα θα αποτυπωθεί και επίσημα. Και θα έρθει, εγώ πιστεύω ότι η φαρμακοβιομηχανία θα αναγνωρίσει τις ευθύνες που έχει και θα αποζημιώσει τις αμερικανικές αρχές. Αν γίνει τώρα, αυτό, φορά, θα ενδιαφέρονται οι αμερικανικές αρχές για τη συνέχεια, θα έχουν πετύχει αυτό που θέλουν, που είναι κυρίως η αποζημίωση από την Νοβάρτης? Εκεί θα έχουν το ίδιο ενδιαφέρον που είχαν μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα? Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Εννοώ, διότι αυτό είναι το πολιτικό σκάνδαλο. Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Εκτός από οικονομικό της Νοβάρτης. Ναι. Όταν κλείσει η αμερικανική έρευνα, μάλιστα, δεν έχουν λόγο οι Αμερικανοί να έχουν την οποιαδήποτε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Μάλιστα. Γι' αυτό θα έπρεπε οι ελληνικές αρχές να βιάζονται και να έχουν μια θερμή συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές όσο η έρευνά τους είναι ανοιχτή. Εγώ θεωρώ ότι μετά τις εκλογές στην Ελλάδα θα έχουμε εξελίξεις στην αμερικανική έρευνα. Την αμερικανική έρευνα. Βεβαίως και θα έχουμε δηλαδή θεωρώ ότι θα γιατί κλείσει η αμερικανική υπόθεση, έρευνα θα κλείσει η υπόθεση με συμβιβασμό.
Με σεβασμό μεταξύ Νοβάρτης και... Βεβαίως. Και γιατί μετά τις εκλογές. Δεν τη συμφέρει την Νοβάρτης. Διότι η Νοβάρτης θεωρώ γιατί ότι... μετά τις εκλογές, ποιος τώρα... Θεωρώ ότι η Νοβάρτης... Για να μην φανεί παρέμβαση, να μην φανεί τι. Γιατί θεωρώ... μετά τις εκλογές, τι τους νοιάζει την αμερικανική πλευρά, αν θα γίνει πριν ή μετά τις εκλογές. Πολιτικές εξέλιξεις. Κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι σε ένα γεωστρατηγικό σημείο. Σύμφωνοι. Ναι. Προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι επηρεάζουν οι εξελίξεις στη χώρα μας ποικιλόμορφα. Θεωρώ και το πιστεύω ότι οι αμερικανικές αρχές δεν θέλουν να θεωρηθεί η οποιαδήποτε εξέλιξη της έρευνάς τους ως παρέμβαση στις εθνικές μας εκλογές. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Και γι' αυτό και ακριβώς αυτό θεωρώ ότι αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές θα έχουμε τα πορίσματα αυτής της αμερικανικής έρευνας. Που σημαίνει ότι κλείνει η υπόθεση για τα πολιτικά πρόσωπα. Μας συμβεί αυτό, το μεταφράζω λίγο απλοποιώντας το. Επαναλαμβάνω, το καταλάβουμε. Τα πολιτικά πρόσωπα δεν είναι αρμοδιότητα των αμερικανικών αρχών. Το κατάλαβα, κύριε Σαράκη. Η υπόθεση Νοβάρτης είναι η αρμοδιότητά τους. Οι ευθύνες των στελεχών τόσο στη μητρική εταιρεία που εδρεύει στην Ελβετία, όσο και των στελεχών της εδώ. Ναι. Η Νοβάρτης. Τα πρόσωπα τα οποία μπλέκονται με την Νοβάρτης ανήκουν στην δικαιοδοσία των Αμερικανικών αρχών. Ωραία. Τα πολιτικά πρόσωπα που τυχόν επηρεάζουν και χειραγωγούνταν από τα στελέχη της Νοβάρτης είναι αρμοδιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Όμως η ελληνική δικαιοσύνη, σας το λέω, δεν θέλει να σπάσει αυγά. Γι' αυτό και την βλέπετε περιμένει με την ίδια αγωνία τις πολιτικές εξελίξεις. Τον Φρουζή γιατί δεν τον έχουν καλέσει, κύριε Σαράκη? Μόνο το Φρουζή, ο Φρουζής είναι ένα από τα στελέχη της εταιρείας που θα πρέπει να διερευνηθούν οι τυχόν ευθύνες τους. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι, έχουν αποτυπωθεί στην έρευνα και απορώ και εγώ γιατί η έρευνα διαστρέφεται κατά των συγκεκριμένων προσώπων. Δηλαδή πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά σε ένα περιορισμένο κύκλο. Διάβασα ότι έστειλαν κλήσεις για νομοτή εξηγήσεις σε κάποιον διαφημιστή ή σε κάποιον υπηρεσιακό παράγοντα. Αλλά όμως τον χώρο της Νοβάρτης, τους ανθρώπους που στελέχωναν και είχαν σχεδιάσει όλη αυτή τη χειραγώγηση και όλους αυτούς τους μηχανισμούς δεν τους αγγίζουν. Άρα και ρωτώ γιατί. Από πέρα συγκάλυψης μας περιγράφεται εδώ και μία ώρα, έτσι? Όχι, σας περιγράφω. Απόπειρα λέω. Σας περιγράφω ότι υπάρχει μία φοβία στην δικαιοσύνη. Μάλιστα. Το σπαθί της δικαιοσύνης να μην πηγαίνει βαθιά, να μην πηγαίνει ψηλά, διότι υπάρχει μία νοοτροπία ότι τα πολιτικά πρόσωπα είναι ιερές αγελάδες. Διότι γνωρίζει ο Έλληνας δικαστής ότι αν αλλάξουν τα πράγματα, πολιτικά εννοώ, μπορεί να βρεθεί στο πύρτο εξώτερο. Εντάξει, εσείς μου δίνετε την εξήγηση, το αποτέλεσμα όμως είναι αυτό που σας λέω. Όχι, συγγνώμη, κύριε Κρυβοπούλου, εξηγείτε το γιατί. Ακούσει τους εμπλεκόμενους πώς στοχοποιούν τους εισαγγελείς και τους δικαστές? Από την πρώτη στιγμή. Δεν τους στοχοποιούν. Από την πρώτη στιγμή. Εσείς και πιστεύετε ότι όταν τους στοχοποιούν και τους λένε θα δείτε τι θα πάθετε? Δεν επηρεάζει? Εντάξει, αυτό. Δεν τους επηρεάζει. Ναι. Ποιος θα τους προστατεύσει? Ναι. Ποιος θα τους προστατεύσει? Εσείς τι όταν υπάρχουν έχετε φραξιονισμοί μέσα στη δικαιοσύνη? Α, μάλιστα. Δεν υπάρχουν φραξιονισμοί. Δεν είναι εμφανής η παρέμβαση της πολιτικής στους δικαστές? Εσείς πιστεύετε ότι η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία θέλει μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη? Μα κάνουν τα δύνατα δυνατά να χειραγωγήσουν την δικαιοσύνη. Και αυτό συμβαίνει σε ένα βάθος χρόνου. Αυτό είναι μια κατηγορία πάντως, για να το δούμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα, για να το κατατάξουμε και να το κατανοήσουμε περισσότερο. Αυτή την κατηγορία είναι η κατηγορία που δέχεται η κυβέρνηση όλη αυτή την περίοδο. Από την πρώτη στιγμή που έσκασε το σκάνδαλο Νοβάρτης, κατηγορείται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση ότι χειραγωγεί την δικαιοσύνη και ότι έχει στήσει μια σκευωρία και ότι έχει στήσει ένα σκάνδαλο εκ του μη όντως κτλ. Τελικώς, ποιος τη χειραγωγεί? Είμαι ξεκάθαρος. Η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και η μεν και η δε ενδεχομένως. Δεν την χειραγωγεί. Έτσι, για να μιλάμε το όνομά τους, δηλαδή να λέμε τα πράγματα. Δεν την χειραγωγεί η κυβέρνηση, την χειραγωγεί το σύστημα. Μάλιστα. Εντάξει, η δικαιοσύνη είναι μέρος του συστήματος και θα σας το εξηγήσω. Να πούμε ένα άλλο σκάνδαλο που ξέρει η ελληνική κοινωνία. Φωλή.
το σκάνδαλο πρόκειται για μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία, από πού ξεκίνησε? Ναι. Από την Ελλάδα ή από την Αμερική? Από πού ήρθε το σκάνδαλο φόλι-φόλι? Mm-hmm. Εδώ, ποιοι ήθελαν να σπάσουν τα αυγά? Ποιοι προχώρησαν την έρευνα? Από την Αμερική, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αμερικής, έγινε καταγγελία ότι υπήρχαν πειραγμένοι σαλογισμοί της συγκεκριμένης εταιρείας, ότι πρόκειτο για μία φούσκα, ότι έσκασε όλο αυτό που έσκασε. Ναι. Δηλαδή, τι συμβαίνει? Ότι στην χώρα μας δυστυχώς ο ισχυρός μένει στο απειρόβλητο. Ο ισχυρός συνεχίζει να παραμένει ισχυρός και ο αδύναμος είναι εκείνος ο οποίος μπαίνει απέναντι στον νόμο, και επειδή είναι αδύναμος καμιά φορά δικείται και από τον νόμο. Και βλέπουμε εγκλήματα τα οποία γίνονται εναντίον όλων μας, γιατί όταν υπάρχουν εγκλήματα, οικονομικά εγκλήματα εναντίον του δημοσίου συμφέροντος, είμαστε εμείς. Το δημόσιο ταμείο, σε εμείς εισφέρομαι σε αυτό το δημόσιο ταμείο. Σύμφωνη. Δεν το εισφέρουν τρίτοι. Σύμφωνη. Άρα, όταν μας παίρνουν τα χρήματά μας κάποιοι λίγοι, είναι ληστεία εις βάρος μας. Είναι ληστεία εις βάρος μας. Έγκλημα οικονομικό. Και εμείς δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε το δίκαιο μας. Γιατί Σαράκη, δεν είμαστε ισχυροί. Επειδή σιγά-σιγά τελειώνει ο χρόνος. Άγγελε, θέλεις κάτι? Ναι, θέλω να ρωτήσω κάτι. Για να κάνω ένα τελευταίο ερώτημα στον κύριο Σαράκη. Ένα πολύ σύντομο. Φημολογείται έντονα και το διατυπώνω πολύ προσεκτικά ότι πρώην υπουργό, σημαίνουν πολιτικό πρόσωπο, είχε μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προκειμένου να συνεισφέρει στην έρευνα μαζί με το FBI. Ισχύει? Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω, καταλαβαίνω περίπου τι θέλετε. Και εγώ κατάλαβα τι ρωτάει. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Ξέρω όμως. Έγινε αυτό. Ξέρω να μας το διαψεύσετε ή να μας το επιβεβαιώσετε. Ας μην μπείτε σε λεπτομέρειες. Θα πω κάτι διαφορετικό. Ο Μάριος ο Σαλμάς ενεπλάκη στην υπόθεση, όχι γιατί έχει μπλοκή υπέρ της Νοβάρτης, επειδή πολέμησε την Νοβάρτης. Και επειδή δόθηκε η ευκαιρία στους εμπλεκόμενους να προσπαθήσουν να χειραγωγήσουν την έρευνα. Και το έκαναν καθαρά για εκδικητικούς λόγους, και το λέω δημόσια και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτών που λέω, ο Σαλμάς είναι θύμα σκευωρίας από εκείνους που είχαν συμφέρον να αποπροσανατολίσουν την έρευνα. Και να το ρίξουν. Ο Μάριος ο Σαλμάς στάθηκε απέναντι στην Νοβάρτης. Αλλά είναι τέτοια τα συμφέροντα, τέτοιοι μηχανισμοί, που βρέθηκε να είναι και υπόλογος. Πιστεύω ότι έπρεπε, για μένα, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε η εισαγγελία διαφθοράς να ήταν τον πρώτο που θα αρχιοθετούσε για την υπόθεση Νοβάρτης, αναγνωρίζοντας τις πλημέλειές της. Και μιλάω για την περίπτωση του Νίκου Μανιαδάκη, που σήμερα είναι κατηγορούμενος, αλλά πριν από μερικούς μήνες τον είχε προστατευόμενο μάρτυρα, ενώ όλα τα στοιχεία έδειχναν και ότι θα πρέπει να διερευνηθεί η ποινική του εμπλοκή στην υπόθεση. Και πάλι να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή, εκτότε δεν ξαναβγήκατε σε τηλεόραση, όπως είδα από τη στιγμή που βγήκατε πάλι εδώ στη δεύτερη ματιά, όταν ήμασταν στην απογευματινή ζώνη, την επομένη της σύλληψης του Μανιαδάκη, και εκεί μας εξηγήσατε τι ακριβώς συνέβη και τι γλιτώσατε, το λέω σε δεύτερο πρόσωπο πληθυντικό, διότι είστε άμεσα ενδιαφερόμενος και γνώστης, από τη σύλληψη Μανιαδάκη. Κυρία Κρυμποπούλου, έτσι, να το θυμίσω απλώς για να δέσουν, για να δέσουν τα πράγματα. Εξής, ναι. Σέβομαι το τεκμήριο της αθότητας. Σύμφωνα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ένοχος, λέω ποιος ότι θα άλλος, πρέπει όμως να διερευνηθεί, ναι, ο ρόλος του όλα αυτά τα χρόνια κοντά στους υπουργούς υγείας, στις θέσεις τις οποίες κατήχε, οι οποίες ήταν θέσεις επιρροής. Μάλιστα. Στη διαμόρφωση της πολιτικής της υγείας στην χώρα μας, θα πρέπει να διερευνηθεί. Αλλά όμως, επειδή θέλω να είμαι έντιμος και επειδή σέβομαι τους Έλληνες τηλεθεατές που είναι απέναντι, γι' αυτό και ακριβώς σας είπα, ο Μάριος Σαλμάς βοήθησε την έρευνα προς τη σωστή κατεύθυνση, το έμαθαν και προσπάθησαν να τον εκδικηθούν, να τον λασπολογήσουν. Γιατί ποια είναι η τακτική τους? Να λένε αυτούς που ξέρουν την αλήθεια και λένε την αλήθεια κουκουλοφόρους, βρώμικους, κακοποιούς, σκευωρούς, ενώ αυτοί είναι παρθένες, αυτοί είναι οι καθαροί. Τους φταίνε όλοι οι άλλοι που αποκαλύπτουν, και το λένε. Γιατί το λένε? Γιατί έχουν την εξουσία. Είπατε ότι δεν εμφανίστηκα στην τηλεόραση. Να εμφανιστώ πού? Εκεί που ξέρω ότι με έχουν στημένο και προσπαθούν να πείσουν τον Έλληνα πολίτη ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο
και ότι κανένας δεν του κλέψε τα χρήματα και δεν ευθύνεται κανένας για την φτωχοποίησή του, δεν ευθύνεται κανένας για την διάλυση της δημόσιας υγείας. Εκεί να πάω, να συνομιλήσω με αυτούς σε μια στημένη συζήτηση. Όχι, κύριε Ακριβοπούλο. Έρχομαι σε εσάς, γιατί εσείς μου δίνετε τη δυνατότητα όλους να επικοινωνήσω με την ελληνική κοινωνία. Γιατί όταν με ρωτήσατε γιατί το ξεκίνησα το 2014 αυτή την έρευνα. Γιατί το 2014 ήταν η εποχή των μνημονίων, όπου ο κόσμος με έβρισκε στον δρόμο και μου έλεγε τι θα κάνουμε με όλους αυτούς που μας τσάκισαν. Ναι. Εσύ είσαι δικηγόρος, τι μπορείς να κάνεις? Κυρίες. Και θεωρούσαν ότι θα μπορούσαμε να πάμε στην ελληνική δικαιοσύνη. Αλλά όμως βρήκαμε τον δρόμο και το κάναμε αυτό, και αυτοί και οι τρεις πληροφοριοδότες που πήγαν και κατήγγυλαν, που είναι γενναίοι, γιατί στέκονται απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα, με κίνδυνο της ίδιας της ζωής τους, της ψυχικής τους υγείας, της σωματικής τους ακεραιότητας, στέκονται απέναντι σε όλα αυτά τα συστήματα, γιατί ήταν οι ίδιοι που έζησαν την κατάντια μιας ολόκληρης κοινωνίας. Και το έκαναν από πράξη, προσέξτε, γνώριζαν το έγκλημα. Βεβαίως και γνώριζαν το έγκλημα, διότι ακριβώς τι τους λέγανε μέσα στην Οβάρτης, προσέξτε, με 150.000 μίζα θα γλιτώσουμε εκατομμύρια. Και από αυτά τα εκατομμύρια που θα παίρνουμε θα έχετε ψωμί να φάτε εσείς. Τους έκαναν συνενόχους. Ναι. Μπορεί να τους έκαναν συνενόχους να μένουν απαθείς στο έγκλημα, αλλά μέσα τους ήξεραν πολύ καλά την αλήθεια. Και την έβγαλαν. Μάλιστα. Για χάρη των συμπολιτών μας όλων. Κάτι και αυτοί είναι Σαράκη στοχοποιημένοι και οφείλουμε όλοι να τους προστατεύσουμε. Έχετε, γιατί δέχονται επιθέσεις. Βέβαια. Και δέχονται απειλές. Ναι. Και είναι βέβαιον ότι είναι σε κίνδυνο ζωής. Έχουν προσφέρει τεράστιο έργο στην κοινωνία. Κύριε Σαράκη, ένα τελευταίο ερώτημα. Γιατί πραγματικά έχουμε φύγει από το χρόνο, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Συγχωρέστε. Πείτε μου, όσο πιο σύντομα μπορείτε, ποια είναι η προθεσμία, ποιο είναι το deadline που λέμε στα χωριά μας, γι' αυτό που είπατε πριν, ότι εάν δείτε επόπειρες, προσπάθειες, επιχείρηση συγκάλυψης, παίρνετε την ευθύνη να δώσετε εσείς τα στοιχεία. Τι χρόνο δίνετε γι' αυτό? Μήνες, εβδομάδες, πόσο? Αυτό και να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Δεν έχω... Γιατί είμαστε ήδη εκτός χρόνου. Θα σας πω, ναι, δεν μπορώ να το οριοθετήσω χρονικά, αλλά θα σας το οριοθετήσω ως γεγονός. Ναι. Εάν δω πότε, ότι εμπλεκόμενα πρόσωπα, ναι, τους βγάλουν άγιους και καθαρούς, ναι, το οφείλω απέναντι στην ελληνική κοινωνία, ναι, το οφείλω απέναντι στον εαυτό μου, ναι, στους συνεργάτες του δικηγορικού μου γραφείου. Και τι θα κάνετε, θα βγάλετε ματώσει, στοιχεία στη δημοσιότητα? Να ξέρετε, ή έχετε και άλλο τρόπο, λένε, να παρέμβετε? Λένε στο χωριό μου, ναι, ότι το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Άρα τι θα και κάνετε? Αν δεν, και θα βρω τον τρόπο, ναι, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, διότι ακριβώς όλοι αυτοί που πηγαίνουν, βγαίνουν μπροστά, απειλούν, υβρίζουν, παραπλανούν, θα πρέπει να καταλάβουν ότι σε τέτοιες στιγμές να χαμηλώσουν τους τόνους. Έχει. Έχουν δικαίωμα να φωνάξουν και όλοι αυτοί που είμαστε θύματά τους. Και είμαστε θύματά τους. Γιατί αυτοί χρησιμοποίησαν και εκμεταλλεύτηκαν την εξουσία τους προς ίδιον όφελος, ενώ είχαν δώσει όρκο ότι θα υπηρετούν θα το δημόσιο συμφέρον. Θα δώσετε στη δημοσιότητα ή δεν θέλετε να μας πείτε σας ακόμη τι? Κυρία Ακριβοπούλου, μα το λέω εφθαρσός. Όχι, θα μάθει, κάτι επιπλέον. Θα μάθει ο Έλληνας, θα βρω τον τρόπο να μάθει ο Έλληνας πολίτης. Μάλιστα. Ποια στοιχεία είχαν, ποιος έλεγε την αλήθεια. Μάλιστα. Και ποιο είναι το μέγεθος του εγκλήματος. Θέλω όμως να πιστεύω ότι στο τέλος η ελληνική δικαιοσύνη θα βρει το κουράγιο. Και το κουράγιο δεν τους το δίνει καμιά κυβέρνηση. Είναι υποχρεωμένη η συνείδησή τους και η εξουσία τους. Μάλιστα. Που εκπορεύεται από τον ελληνικό λαό. Εάν πιστεύουν ότι θα μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο και να λένε με λένε τάδε που ανέλαβε αυτή την υπόθεση, και πιστεύουν ότι αν την κοκουλώσουν θα μπορούν να κυκλοφορούν στον δρόμο, τι να πω. Δηλαδή, αν είναι να πάρουν τον μπράβο από κάποιους επίορκους ότι καλά κάναν και τη θάψανε, τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα λειτουργήσει η συνείδησή τους, θα κάνουν το καθήκον τους, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Όλη η κοινωνία λέει θέλουμε δικαιοσύνη, προχωρήστε την κάθαρση, θέλουμε διαφάνεια. Πρέπει να τιμωρηθούν οι διεφθαρμένοι. Ναι. Γιατί το μεγαλύτερό μας πρόβλημα σε αυτή την χώρα που μας οδήγησε είναι εδώ που μας οδήγησε είναι στην ταπείνωση, είναι η διαφθορά. Που ξεκινάει από το πιο απλό ρουσφέτη μέχρι το και λένε στην υγεία μας και στους εξοπλισμούς και παντού. Πάρα εγώ πολύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευθύτητα με την οποία τοποθετήσετε όπως κάθε άλλη φορά.